εσώτες, καταδρομές, απότες, έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Τη μνήμη των πεσών των καταδρομέων και των αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έπεσαν ηρωικά στην Κύπρο το 1974 τίμησε το στρατόπεδο της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών στο Μάλε με του Δήμου Πλατανιάς στα Χανιά, ο στρατός και η πολιτεία χωροστατούντων των Μητροπολιτών Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιου και Κηδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη, του Επιτήμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Μανούσου Παραγιουδάκη, του Δημάρχου Πλατανιά, Περιφερειακών Συμβούλων, Φορέων, Αρχών και Κόσμου. Οφείλουμε στη μνήμη τους να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη λύση στο Κυπριακό στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Αντιπαστές καταδρομών, απότες, έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Όπως επισημάνθηκε αρκετές δεκαετίες μετά, το καυτό ζήτημα της Κύπρου μόλις τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται, με κάποιο μέρος από τα στοιχεία να βγαίνουν στο φως μετά από πρωτοβουλίες από Κύπρο και Ελλάδα. Τώρα πια που βγήκε ο φάκελος της Κύπρου, όπως θα ξέρετε, που ήδη εκδίδεται και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου και από βέβαια τη Βουλή την Ελληνική, πρόκειται για 38 τόμους, ίσως και παραπάνω, από 550 σελίδες ο καθένας. Είναι φοβερά. Εγώ έτυχε να διαβάσω, βρήκα δηλαδή, ζήτησα και βρήκα τον τρίτο τόμο. Εκεί θλίβεται κανείς να δει τι κακό συνέβη στην πατρίδα μας και στην Κύπρο από απροσεξίες, από αυτά που έκανε δυστυχώς η δικτατορία, από τις παρεμβάσεις ξένων φίλων υποτίθεται τότε. Βρισκόμαστε εδώ στο ιστορικό στρατόπεδο της ΜΑΛ με μια ιστορία τόσο βαριά θα έλεγα, η οποία απαιτεί από όλους μας και την σύνεση αλλά και το σεβασμό. Τη σύνεση για αυτά που γίνανε τότε, να μην επαναληφθούν, και το σεβασμό για τα παιδιά τα οποία χάθηκαν για την πατρίδα. Εσώτες πολεμικής αεροπορίας, άπατες, απότες, έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Ομιλία ωστόσο πραγματοποίησε ο διοικητής της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών. 318 καταδρομείς επιβιβάστηκαν σε 15 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Νοράτλας στις 354 μοίρες μεταφορών Πίγασος, πετώντας χαμηλά με στοιχεία σειρμάτου, χωρίς συνοδεία μαχητικών και μέσα από οστρικά πυρά, κατάφεραν με άριστο σχεδιασμό και συντονισμό να φτάσουν στην Κύπρο και να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ένα όμως από τα μεταγωγικά δεν κατάφερε να φτάσει. Λίγα μέτρα πριν από το αεροδρόμιο, χτυπημένα από φύλλια πυρά, συνετρίβει. Σαν να ήταν ακόμα χθες, θυμούνται οι καταδρομείς την ημέρα της 21ης Ιουλίου του 1974, που ολόκληρη η μονάδα έφυγε με τουριστικά λεωφορεία. Και πήραμε τη διαδρομή προς την 115 πτέρυγα μάχης και καθοδόν ο κόσμος ήταν με τα μαντήλια μας, χαιρετούσε δάκρυα. Εμείς μέσα στα λεωφορεία λέγαμε το τραγουδάκι «Πότε θα κάνει η ελευθερία». Στιγμές συγκίνησης, ενθουσιασμού και ξέραμε οι περισσότεροι ότι πάμε στην Κύπρο.